Και λέει παρακάτω, αυτό μας οδήγησε, γιατί ακριβώς μας είχες επιλέξει, έχοντας επίγνωση ότι είμαστε προσκεκλημένοι, έχοντας, λέει, επίγνωση ότι ο Θεός μας κάλεσε, έχοντας επίγνωση ότι ο Θεός έχει πεθάνει, έχει σταυρωθεί, έχει αναστηθεί για μας. Δεν τίθεται, λέει, θέμα αποθαρρύσεως. Δεν μπορείς να απελπίζεις τη στιγμή που ο Χριστός σταυρώθηκε στο Γολγοθά. Δεν μπορείς να απελπίζεις τη στιγμή που ο Χριστός έχει δώσει το αίμα του για σένα και σε έχει εξαγοράσει από την κατάρα. Δεν μπορείς να απελπίζεις τη στιγμή που υπάρχει ανάσταση των νεκρών. Δεν μπορείς. Μπορεί να περάσει μια θλίψη, μπορεί να πέσει σαν άνθρωπος, αλλά όχι να φτάσει στο σημείο της απογοητεύσεως. Ο Θεός, λέει, έχει σχέδιο για όλους μας. Όταν μας καλεί στο γάμο, στο μοναχισμό, στην ιεροσύνη, στην οικογένεια, στη ζωή, ξέρει και τις αδυναμίες μας. Γνωρίζει και πώς συλληφθήκαμε και ποια ήταν η μητέρα μας και ποια ήταν η προγόνη μας και τι γονιδίωμα κουβαλάμε και ποια από τα πάθη μας είναι κληρονομικά και ποια από τα πάθη μας, ας πούμε, έχουν μέσα τραυματικές εμπειρίες και εσύ νιώθεις ενοχές και εσύ νιώθεις απογοήτευση και όταν θα πας πάνω σου πει ο Θεός, γιατί ταλαιπωριώσουν τόσο πολύ, γιατί τόσο πολύ, τόσο απογοήτευση, τόσο άγχος, ας πούμε. Γιατί δεν πίστευες στην αγάπη μου, γιατί δεν πίστευες στο ελαιός μου, στην κατανόησή μου, στην κατανόησή μου. Είμαι πατέρας. Εσύ, σαν μάνα, εσύ σαν πατέρας, όταν πέφτει το παιδί, τι κάνεις, το δέρνεις, τι κάνεις, το σκοτώνεις, τι κάνεις, το σηκώνεις, το αγκαλιάζεις, το θεραπεύεις, τι κάνεις. Θυμάμαι, με συγκινεί και την έχω τώρα απέναντί μου, που βλέπω την Παναγία, την Αγία Σκέπη, που κρατάει αυτό το σεντόνι, που κρατάει αυτό το πέπλο, αυτό το ρούχο που κρατάει στα χέρια της η Αγία Σκέπη, εδώ πέρα που τη βλέπω απέναντί μου, και με συγκινεί πάντοτε. Γιατί? Γιατί μου θυμίζει τη μάνα μου που με σκέπαζε τα βράδια. Πάντα αυτή η εικόνα και αυτή τη γιορτή, βέβαια αυτή η γιορτή χάνεται δυστυχώς πολλές φορές μέσα στην εθνική γιορτή, που βέβαια όχι καλά κάνουμε και γιορτάζουμε την εθνική μας γιορτή, αλλά χάνεται αυτή η γιορτή, η οποία δεν είναι μια γιορτή έτσι τυχαία, την 28 Οκτωβρίου της Αγίας Σκέπης, διότι αυτή την εικόνα, αυτή την εμπειρία, αυτό το βίωμα το είχε ο Άγιος Ανδρέας ο Διακριστός Σαλός, ο οποίος είδε την Παναγία να σκεπάζει με το πανοφόρι της την Κωνσταντινούπολη, το Βυζάντιο, εκεί την Κωνσταντινούπολη, από τους Βαρβάρους, και να θαυματουργεί. Παναγία είναι αυτό το πράγμα. Παναγία είναι μια μάνα που σκεπάζει. Δεν ξεσκεπάζει να κρυώσεις. Δεν ξεσκεπάζει να δούνε τις πληγές σου οι άλλοι. Στο λάθος σου σε σκεπάζει. Να μην σε δούνε. Να μην σε επικρίνουνε. Να μην ρεζιλευτείς. Να μην διαπομπευθείς. Σκεπάζει η Παναγία μας. Σκεπάζει να μην κρυώσει από την αμαρτία. Να μην κρυώσει από το λάθος. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής συνέχεια έλεγε, όταν έπεφτε τις αμαρτίες, έγραφε, λέει, Θεέ μου, μη μου το γράψεις. Μη μου το γράψεις, λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, λέει, εσύ ξέρεις, λέει, ότι εγώ δεν ήθελα να σ' αρνηθώ, αλλά είμαι αδύναμος, είμαι άνθρωπος. Έχω μέσα τους προγόνους μου, έχω μέσα τα κληρονομικά μου, έχω μέσα τις δυσκολίες μου. Μη μου το γράψεις, λέει, Θεέ μου, έλεγε. Αυτό κάνει η Παναγία, σκεπάζει διαρκώς. Ένα πέπλο. Γιατί δεν πιστεύουμε σε αυτό το σκέπασμα. Αλλά πιστεύουμε στον εαυτό μας, την απογοήτευσή μας, τη θλίψη μας, την απελπισία, στις κολάσεις, στους διαβόλους. Δεν πιστεύουμε σε αυτό το σκέπασμα της Παναγίας. Δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα.